Χαίρετε. Αύριο θα βρεθεί στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Είναι εγώ χαρά σας ευχαριστώ. Να σας έχω απέναντί μου. Στην Αθήνα για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Και να σας θέσω κάποια ερωτήματα τα οποία σίγουρα θα ακούσετε αύριο από μια περιοχή η οποία πέρα από τα όσα βιώνουμε ως χώρα βιώνει τις δικές της καταστάσεις. Συμπληρωματικά. Ήθελα να ξεκινήσω με ένα παράδοξο, κύριε Πρόεδρε. Κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στην περιοχή μας. Σε μία εβδομάδα βρέθηκαν και θα βρεθούν στην Κοζάνη τρεις πρωθυπουργοί. Ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή μίλησε για απολιγνητοποίηση. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό σε λίγο. Και ο κ. Πανδρέου για τη δική του ψηφιότητα στο κίνημα αλλαγής Σαββατοκύριακο. Και εσείς τώρα. Τρεις πρωθυπουργοί σε μία εβδομάδα. Απλοϊκό το ερώτημα. Και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Μήπως είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο και δεν το γνωρίζουμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Η ιδιαιτερότητα στη χώρα είναι ότι συζητάμε για εκλογές αμέσως μετά την επόμενη των εκλογών. Αλλά, εν διάφορη περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο με πολύ μεγάλες αντιφάσεις, πολύ μεγάλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες αντιθέσεις και νομίζω ότι αυτό είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ημερών μαζί με την απογοήτευση και το θυμό που αισθάνονται οι πολίτες, οι συμπολίτες μας ή η πλειοψηφία τους ανεξαρτήτως του τι ψηφίσαν στις προηγούμενες εκλογές, διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η χώρα είναι εν μέσω μιας διπλής πανδημίας. Η πανδημία του κορονοϊού από τη μια και η πανδημία της ακρίβειας από την άλλη. Και νομίζω ότι η κοινωνική, η αβεβαιότητα μάλλον, είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που επικρατεί στα συναισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Να τα πάρουμε ένα-ένα, τα δύο μέρη που θέσατε. Ξεκινήσουμε από πανδημία. Ήθελα ένα σχόλιο για την χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού με τον τρόπο που επιβλήθηκε σώνα των 60 ετών. Το επιχείρημα, τι άλλο να κάνουμε. Δώσαμε χρόνο, ενημερώσαμε τον κόσμο, πεθαίνουν 100 άτομα και πλέον καθημερινά. Υπήρχε εναλλακτική. Πώς αξιολογείτε αυτή την κίνηση? Τώρα, δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Αλλά δεν μπορώ να μην γελάσω όταν ακούω αυτό το επιχείρημα. Τι άλλο να κάναμε, όταν έχουμε δύο χρόνια, δεν έγινε προχθές η πανδημία, δύο χρόνια και δεν έχουν ουσιαστικά στηρίξει με μόνιμο προσωπικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουν αφήσει τους συμπολίτες μας να πεθαίνουν αβοήθητοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Χθες συναντήθηκα με την ΕΙΝΑΠ και επισήμως τα καταγεγραμμένα 148 περιστατικά συμπολιτών μας που είναι προχείρως διασωληνωμένοι σε χειρουργικά κρεβάτια ή σε κλίνες απλές έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πλειοψηφία στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάει κανένας για το τι εξέλιξη έχουν. Η συντριπτική τους πλειοψηφία καταλήγουν. Αυτό λοιπόν είναι μια εγκληματική αμέλεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Είμαστε η χώρα στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, συγκρινόμαστε μονάχα με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε αναλογία πληθυσμού. Αρνητικές πρωτιές. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποτραπεί. Δύο χρόνια είχε για να προετοιμαστεί. Και φωνάζαμε διαρκώς αυτά τα δύο χρόνια, ενίσχυσε, στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα που μιλάμε, το ΕΣΥ έχει 9.000 λιγότερους υγειονομικούς εργαζόμενους, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, από ό,τι είχε όταν το παραδώσαμε εμείς και δεν είχαμε πανδημία. Αυτά λοιπόν είναι εγκληματικές ευθύνες. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια στρατηγική η οποία ήταν λάθος από την αρχή ως το τέλος. Πανηγύρισε τρεις φορές το τέλος του κορονοϊού ο κ. Μητσοτάκης. Μέχρι προχθές μας μιλάει για πανδημία ανεμβολίαστων. Ενώ ξέρουμε ότι και οι εμβολιασμένοι δυστυχώς το βλέπουμε σε περιστατικά που έχουμε γύρω μας. Κολλούν, νοσούν, ευτυχώς στην πλειοψηφία τους ελαφρύτερα. Αλλά έχεις 15% αυτή τη στιγμή σε μονάδες εντατικής θεραπείας εμβολιασμένους. Και το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Η χώρα μας είναι, όχι στην ουρά, αλλά είναι από τις χώρες που υπολείπεται σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εν πάση περιπτώσει, χώρες που είναι συγκρίσιμες και θα μπορούσαμε να δούμε το παράδειγμά τους, έχουν φτάσει, όπως η Πορτογαλία για παράδειγμα, να έχουν 87%, 88% εμβολιασμένους. Εμείς γιατί όχι, τι κάναμε λάθος? Και αν θέλετε να το συμπληρώσουμε το εξής, λέτε καθολικό το εμβόλιο, όχι υποχρεωτικό. Συνδυάζεται αυτό? Μα προφανώς και η Πορτογαλία που έχει 87%, 88% ποσοστό εμβολιασμού δεν έκανε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δεν υποχρέωσε κανένα να εμβολιαστεί.
Λειτουργήσε όμως με την πειθό, έκανε ουσιαστική εκστρατεία ενημέρωσης στους πολίτες, δεν έδωσε τα χρήματα για να, στα κανάλια και στα site για να υμνούν τον εκεί πρωθυπουργό μέσα από λίστες πέτσα, αλλά έκανε πόρτα-πόρτα εκστρατεία πάρα πολύ ουσιαστική με πρόσωπα τα οποία έχουν αξιοπιστία και το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση εκεί έχει αξιοπιστία. Εδώ δεν έχει αξιοπιστία. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Σε μια εποχή κρίσης, πανδημικής κρίσης ιδιαίτερα, όπου είναι εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο η εμπιστοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν το μεγαλύτερο έλλειμμα, το πιο κρίσιμο μάλλον θα έλεγα έλλειμμα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Διότι ο σημαντικότερη ασπίδα προστασίας απέναντι στην εξάπλωση του ιού είναι η εμπιστοσύνη. Εδώ υπάρχει μια πανδημία επίσης κρίσης εμπιστοσύνης. Έχουμε αρνητές στον εμβολιασμό, έχουμε αρνητές στην απογραφή, έχουμε μια γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης, την οποία την επιτείνει η αλλοπρόσαλη κατά με απόφασή του να προχωρήσει σε μια διαδικασία ποινών, εξοντωτικών ποινών, τιμωρητική διαδικασία στους άνω των 60. Και θα εξηγήσω γιατί, αλλά πριν εξηγήσω να πω ότι εδώ βλέπουμε αντιφάσεις και βλέπουμε παλινοδίες και βλέπουμε μία να είναι στο άσπρο, την άλλη να είναι στο μαύρο, που συγκροτούν μια συνολικότερη εικόνα έλλειψης στρατηγικής, έλλειψης σχεδίου, προχειρότητας και διαχειριστικής ανεπάρκειας. Διότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης πριν από 20 μέρες στη τηλεοπτική του συνέντευξη ουσιαστικά έβγαινε και υπερασπιζόταν με πάθος την αντίληψη, την άποψη ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του δεν μπορούν και δεν έχουν δικαίωμα να υποχρεώσουν κανέναν να εμβολιαστεί. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, σε πρόσφατες επίσης τηλεοπτικές του δηλώσεις μίλησε για αντισυνταγματικότητα εις ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και μάλιστα και με μια ρητορική η οποία ήταν ιδιαίτερα, θα έλεγε κανείς, οξία. Έλεγε ότι δεν θα κυνηγάμε τους ανθρώπους με τη σύραγγα στο χέρι. Οι ίδιοι άνθρωποι τα λέγανε αυτά. Όταν εμείς τους ζητάγαμε να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικές και πιο συγκεκριμένα τους ζητάγαμε να έρθουν σε σύγκρουση, να πάρουν πολιτικό κόστος απέναντι σε έναν πυρήνα, θα έλεγε κανείς, δεν θέλω να αναφερθώ προφανώς σε όλους τους θρησκευόμενους συμπολίτες μας, αλλά για να προστατεύσουν τους θρησκευόμενους να κάνουν υποχρεωτικό rapid test την είσοδο των ναών, ήταν αντίθετοι. Όταν τους λέγαμε δώστε στους επιβάλλετε αυτοί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους, οι αστυνομικοί που κάνουν τους ελέγχους στους πολίτες, διότι είναι ανήθικο εγώ να σε ελέγχω, να έχεις πιστοποιητικό εμβολιασμό και εσύ να μην είσαι εμβολιασμένος, και εκεί ήταν αντίθετη. Και ξαφνικά από εκεί που ήταν στο άσπρο πήγανε στο μαύρο. Λες και δεν υπάρχουν άλλες αποχρεώσεις. Λέει και όμως πάνε η κυβέρνηση σε μια λογική καθολικής υποχρεωτικότητας στους άνω των 60. Και ρωτώ, για τους κάτω των 60 δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει? Τι μήνυμα δίνουμε σε αυτόν ο οποίος είναι 58 χρονών, 59 ετών και ο οποίος σκεφτόταν να εμβολιαστεί, είχε τις επιφυλάξεις του, τώρα βγαίνει αυτή η απόφαση που αφορά την υποχρεωτικότητα στους άνω των 60, τον χάσαμε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να τον πείσουμε ποτέ να πάει να εμβολιαστεί. Για τους άνω των 60, είναι υποχρεωτικότητα ή είναι η δυνατότητα με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός, την οικονομική κατάσταση του καθενός να εξαγοράσει το δικαίωμα στην άρνηση? Διότι ένας εύπορος οικονομικά άνω των 60, ο οποίος έχει ένα εισόδημα 2, 3, 4.000 ευρώ το μήνα, προφανώς θα του είναι πιο εύκολο να δώσει 100 ευρώ το μήνα και να ασκήσει το δικαίωμά του στην άρνηση, βάζοντας στο ρίσκο προφανώς την υγεία του, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα σύγκρουσης. Η πεποίθησή του απέναντι στο ρίσκο να νοσήσει. Το μέτρο. Ο φτωχός όμως ηλικιωμένος, ο φτωχός συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη 380 ευρώ ή 400 την εθνική σύνταξη, ή παίρνει μια σύνταξη 600 ευρώ, να πω εγώ, το να δώσει 100 ευρώ το μήνα είναι απαγορευτικό. Άρα εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιλογή που, όπως χαρακτήρισα για χθες, στην πραγματικότητα
είναι σαμποτάζ στην προσπάθεια της πειθούς, στην προσπάθεια του να πείσουμε την ελληνική κοινωνία για την αξία του εμβολιασμού, διότι ο εμβολιασμός είναι πηγή ζωής, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα μέτρο επιβολής με έναν εκβιασμό που αφορά τους αδύναμους οικονομικά, και ταυτόχρονα είναι και μία προσπάθεια, η οποία είναι και μία απόφαση η οποία έχει πολύ σοβαρά συνταγματικού χαρακτήρα κολλήματα. Δεν το λέω εγώ, δεν είμαι συνταγματολόγος, το λέει στην τριπτική πλειοψηφία των συνταγματολόγων γύρω μας. Και θεωρείτε ότι πως δεν θα έχει και το αποτέλεσμα το οποίο θα θέλαμε να έχει. Θεωρείτε πως είναι τις αποφάσεις που δεν θα εφαρμοστούν, δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν λόγω της αντισυνταγματικότητας όπως αναφέρετε? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω μια πρόβλεψη. Εγώ θα το πω έτσι ανοιχτά, ότι μακάρι, γιατί όλοι το καλό της χώρας θέλουμε. Όλοι θέλουμε, αυτοί οι 600.000 περίπου συμπολίτες μας άνω των 60, αλλά και οι πολλές άλλες χιλιάδες κάτω των 60, γιατί δεν νοσεί κανείς μόνο άνω των 60. Αυτός ο διαχωρισμός είναι τεχνητός διαχωρισμός. Μακάρι να εμβολιαστούν αύριο το πρωί. Αλλά πολύ φοβούμαι, επαναλαμβάνω, ότι θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, θα αναζωπηρωθεί, για να είμαι πιο ακριβής, ένα ρεύμα αντιεμβολιαστικής δημαγωγίας. Θα οχυρωθούν πίσω από την άρνηση όσοι ήδη έχουν αποφασίσει την άρνηση, και θα δημιουργηθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία ένα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού, διχασμού, τόσο ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους ανεμβολίαστους, όσο ανάμεσα στους γυρεότερους και στους νεότερους. Πράγμα το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι η απόλυτη συνταγή, το απόλυτο κοκτέιλ, το απόλυτο μείγμα της κοινωνικής διάλυσης. Διότι όταν δεν έχεις κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα κίνδυνο, συλλογικό κίνδυνο για την κοινωνία, όπως αυτός της πανδημίας. Πάμε στα νοσοκομεία. Είχα ακούσει στελέχη σας να αναφέρουν ότι εκτός από την πανδημία αντιμετωπίζουμε και μία κρίση του συστήματος υγείας. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τι μπορεί να γίνει σήμερα, γιατί λέει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να έχω μία κλίνη μεθ για κάθε πολίτη της χώρας? Και αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία σήμερα έβγαλε στην επιφάνεια ο κορονοϊός. Εκτός από τα καινούργια που προέκυψαν. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση, πέραν του γεγονότος ότι έρχεται να επιβεβαιώσει την αποτυχία της με την απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60 και τον τιμωρητικό εμβολιασμό, στην ουσία επιβεβαιώνει και την ακραία νεοφιλελεύθερη λογική της. Τα αντιμετωπίζει τα πάντα στη βάση του κόστους και του ωφέλους. Δεν σπαταλάμε, λένε αυτοί, χρήματα για να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας, διότι είναι πολυτέλεια να έχουμε όσες μεθ χρειάζεται για να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Κοστολογία ανθρώπινες ζωές, η κυβέρνηση θεωρείται. Είναι σαφές. Μόνο να σας πω ότι στον προϋπολογισμό του 2022, εν μέσω αυτής της πανδημικής κρίσης, προϋπολογίζει 800 εκατομμύρια λιγότερα για την δημόσια υγεία, δηλαδή μειώνει τις δαπάνες. Και είναι σαφές ότι αν είχαμε προσλήψεις μόνιμων γιατρών, αλλά και περισσότερες κλίνες, ανάπτυξη περισσότερων κλινών και μονάδων εντατικής θεραπείας, σίγουρα θα είχαμε καλύτερα ποσοστά σε σχέση με την θνητότητα των συμπολιτών μας που μπαίνουν στις ΜΕΘ και καταλήγουν είτε εντός είτε εκτός των ΜΕΘ στα νοσοκομεία μας. Είναι προφανές αυτό. Αντιμετωπίζει λοιπόν με μια ακραία λογιστική αντίληψη την ανθρώπινη ζωή, δεν έδωσε χρήματα, δεν στήριξε ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και μάλιστα θέλω να σας θυμίσω τις δηλώσεις των υπουργών της. Ο κύριος Πέτσας, τότε που έφτιαχνε τις λίστες στήριξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου για να υμνούν και να λιβανίζουν την κυβέρνηση, έλεγε ότι θα ήταν πεταμένα λεφτά αν ακολουθούσαμε αυτό που μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και δίναμε χρήματα για τη δημιουργία κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Και σήμερα έχουμε 148 συμπολίτες μας καθημερινά, εκτός ΜΕΘ. Και ο κύριος Κέρτσος, πριν από λίγες μέρες μάλιστα, μίλησε για πολυτέλεια. Ότι δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Ποια είναι η πολυτέλεια? Να έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας.
Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια αντίληψη, μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Και πάνω σε αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη έρχεται τώρα και αυτό το μέτρο. Δεν δίνουμε χρήματα για, για τη δημόσια υγεία, αλλά δεν μας νοιάζει στο τέλος της ημέρας αν θα εμβολιαστεί ο κόσμος. Να εισπράξουμε το κατοστάρικο, μπας και έχουμε στο δημόσιο ταμείο χρήματα περισσότερα για να κάνουμε αυτά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Άρα θεωρείτε πως έχει φοροπρακτική λογική αυτό το μέτρο? Δεν έχει λογική κατά την άποψή μου, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση διαχειρίζεται μια κρίση που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο με μια λογική που έχει στο επίκεντρο τα κέρδη και τις ζημιές. Και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λέω, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας με τον εμβολιασμό, ακόμα και αν αύριο το πρωί είχαμε καταφέρει να πείσουμε και να εμβολιάσουμε το 100% των συμπολιτών μας, τις επόμενους 2 μήνες το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι προδιαγεγραμμένο, διότι τα αντισώματα, ακόμα και αν αύριο το πρωί εμβολιαστούν όλοι, θέλουν ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών για να συγκροτηθούν. Θα έχουμε δυστυχώς μια οξία επιβάρυνση του συστήματος υγείας με βάση τους επιδημιολογικούς δείκτες και την πορεία της πανδημίας. Που σημαίνει ότι θα φτάσουμε να κάνουμε Χριστούγεννα με τα νοσοκομεία μας υποπλήρη κατάρρευση. Οι 148 που είναι σήμερα ενδεχομένως να γίνουν 200 ή και παραπάνω που είναι εκτός ΜΕΘ και πεθαίνουν. Οι θάνατοι θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τους 100 ημερησίως. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να είναι προστατευμένος πίσω από αυτούς τους επικοινωνιακούς αερόσακους με τα εκατομμύρια που μοιράζει δεξιά και αριστερά σε sites και σε μέσα ενημέρωσης, και αυτή την τραγωδία που σήμερα βιώνει η ελληνική κοινωνία, ο ίδιος να λέει είτε ότι ελέγχεται η πανδημία, είτε ότι δεν κατέρευσε το ΕΣΥ, είτε ότι φταίει ο πολίτης που δεν εμβολιάζεται και ο άνω των 60, τον οποίο θα τον κυνηγήσω με πρόστιμα. Μάλιστα. Πρέπει αύριο το πρωί λοιπόν να υπάρξει επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία μένουν καθαρά. Δεν λερώνουν τα χέρια τους με COVID περιστατικά. Πρέπει λοιπόν όσες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέσιμες έχουν τα ιδιωτικά. Είμαστε σε πόλεμο. Και άρα πρέπει να επιτάξουμε και να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Όσες μονάδες και κλίνες εντατικής θεραπείας έχουν προσβάσιμες και διαθέσιμες, να τις διαθέσουν στο σύστημα. Αύριο το πρωί με διαδικασίες fast track να γίνει όπως έγινε πέρυσι για 200 μόνο δυστυχώς γιατρούς για τις ΜΕΘ, να γίνουν προσλήψεις παθολόγων, πνευμονολόγων, γενικών ιατρών, όσων αναισθησιολόγων υπάρχουν, είναι στις λίστες. Όχι, αυτά τα δεν υπάρχουν, τα λέει η κυβέρνηση. Πηγαίνετε να δείτε την πραγματικότητα. Οι αναισθησιολόγοι είναι λιγότεροι, είναι αλήθεια. Αλλά γιατροί είναι στις λίστες εκατοντάδες για να προσληφθούν. Να προσληφθούν άμεσα. Να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός που μειώνει 800 εκατομμύρια το 2022. Δεν τελείωσε η πανδημία, είναι εδώ η πανδημία. Και να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα στην ανάπτυξη κρεβατιών ΜΕΘ, διότι αν σήμερα έχουμε 150, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 200 παραπάνω, διότι είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη απέναντι σε μια κρίση που αφορά την υγεία του, τη ζωή του, να έχει αξιοπρεπή περίθαλψη. Είναι δικαίωμα, πληρώνουμε φόρους, ζούμε σε αυτή τη χώρα, είναι δικαίωμά μας να έχουμε ένα σύστημα υγείας, δημόσια νοσοκομεία, στα οποία θα περιθάλπτεται ο καθένας ανεξαρτήτως οικονομικής του δυνατότητας με αξιοπρέπεια. Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση συνεργασίας με ηγεσία Υπουργείου κοινής αποδοχής είναι στο τραπέζι, παραμένει, θα ξαναμπεί στο τραπέζι εφόσον χρειαστεί? Τώρα δεν έχει νόημα αυτό. Κάναμε 1, κάναμε 2, κάναμε 3, κάναμε 13 φορές. Διαρκώς καταθέτουμε προτάσεις για συνεννόηση. Αλλά βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία αρνείται κάθε εκδοχή και κάθε πρόταση την οποία εμείς καταθέτουμε, και βλέπουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί μέσα από την επικοινωνιακή λογική και την δημαγωγία να ξεπεράσει μια κρίση η οποία νομίζω αγγίζει και την τελευταία οικογένεια σήμερα. Έχει αποφασίσει λοιπόν να χρεωθεί όλες τις πολιτικές ευθύνες, και νομίζω ότι η πολιτική ευθύνη για την τραγωδία που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία το ανοίγει αποκλειστικά. Για την κρίση της ακρίβειας, ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης της ελληνικής κυβέρνησης? Θα βρεθείτε αύριο στην περιοχή μας. Σας ενημερώ πως χρειάζεται να φορέσετε ζεστά ρούχα
υπάρχει εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία. Πολλά σπίτια αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία να θερμάνουν τις οικίες. Ναι, ευχαριστώ που με ενημερώνετε. Είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Αλλά γνωρίζουμε όλοι, νομίζω, ότι η περιοχή σας είναι μια περιοχή με πολύ, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην διάρκεια του χειμώνα. Και είναι μια περιοχή η οποία μαστίζεται, θα λέγα, από την ανεργία. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό, ιδίως τις μέρες της ακρίβειας και τις μέρες της ενεργειακής κρίσης, όπου πάνω στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που επιβαρύνει όλα τα νοικοκυριά όλες τις χώρες, αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης να διαλύσει τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Να βγάλει το ΔΕΛΤΑ από τη ΔΕΗ και να αφήσει απροστάτευτους όλους τους καταναλωτές με υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια. Διότι εκεί όπου η ΔΕΗ έπαιζε έναν ρόλο ουσιαστικά συγκράτησης των τιμών, έναν ρόλο κοινωνικής στήριξης κοινωνικής συνοχής και δούλευε για την κοινή ωφέλεια, σήμερα παίζει ένα ρόλο ανταγωνισμού με τους ιδιώτες παρόχους για το ποιος θα έχει τις υψηλότερες χρεώσεις στο ρεύμα. Και βλέπουμε πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι, θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι εύκολα εξηγήσιμο. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα, η οποία είναι μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα, να είναι πρωταθλήτρια στη τιμή πώλησης χονδρικής του ρεύματος για μήνες τώρα. Έχει τις υψηλότερες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Και φοβάμαι ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα δούνε υπέρογκες αυξήσεις και το Δεκέμβριο και το Γενάρη και το Φλεβάρι στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυξήσεις που θα βγάλουν δυστυχώς εκτός προϋπολογισμού τη μέση οικογένεια. Γιατί προφανώς και οι αυξήσεις αυτές δεν έχουν αναλογικότητα. Αν κάποιος έχει πολύ μεγάλα εισοδήματα, μπορεί να τα απεξέλθει. Αν κάποιος όμως βρίσκεται στον μέσο όρο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα, να μην υπάρχει υπόλοιπο στα οικονομικά αποθέματα της οικογένειας για να βγει ο μήνας. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα, πρέπει να πάρθουν μέτρα. Δεν μπορεί να κοιτάει ως τροχονόμος ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Ανακοινώθηκαν μέτρα. Τα μέτρα λοιπόν που ανακοινώθηκαν δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Είναι μέτρα τα οποία και εδώ με αποσπασματικότητα, με προχειρότητα, με ερασιτεχνισμό, όταν του λέγαμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έρχεται ένα κύμα ακρίβειας που δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς, βγήκε ανακοίνωση 9 ευρώ στη μεγαβατόρα και γιγκαμπάιτς για τους νέους. Λες και οι νέοι θέλουν χάνδρες και καθρεφτάκια. Και προφανώς ανακάλυψε και ο ίδιος 20 μέρες μετά τα ανεπαρκήτα μέτρα. Και το 9 το έκανε 18, το 18 το έχει κάνει 30, αλλά όταν οι αυξήσεις είναι της τάξης των 150, των 200, των 300 ευρώ, και μιλάω για μέσες αυξήσεις τώρα, ή και για μικρές, μικρομεσαίες αυξήσεις στους λογαριασμούς, τα 20 και τα 30 ευρώ, δεν σου κάνουν καμία διαφορά. Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πιστεύω, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και ιδίως των επαγγελματιών σε απόγνωση, λαμβάνοντας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Εμείς λοιπόν τους είπαμε και λέμε και σήμερα. Πρώτα απ' όλα, κρίσιμο ζήτημα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός, λόγω των μνημονίων, είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν το 2009. Και είναι από τους χαμηλότερους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρινόμαστε μόνο με χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, την περίοδο της κρίσης αυξήσανε τον κατώτατο μισθό. Δεν μιλώ μονάχα για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Να μιλήσουμε ακόμα και για τη Γερμανία, που η εκλογή Scholz σημαίνει μία αύξηση πάνω από 20% στο κατώτατο ημερομίσθιο. Και βεβαίως, κρίσιμο θέμα για μας είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση στα κατώτερα δυνατά επίπεδα που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να δοθεί μία ανάσα, ουσιαστική ανάσα στους νοικοκυριά και στους επαγγελματίες. Και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σημαίνει φθηνότερη βενζίνη,
για τον κάθε πολίτη που γεμίζει. Ούτε εσείς πειράξατε τον ειδικό χώρο όμως, επί δικής σας διακυβέρνησης. Μα εδώ έχουμε μια έκτακτη κατάσταση. Ούτε εγώ ζητώ αυτά τα μέτρα να είναι μόνιμα. Διότι αν ήταν μόνιμα, προφανώς δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει δημοσιονομικά η χώρα. Κράτος. Αλλά όταν έχεις μια έκτακτη κατάσταση, πρέπει να την αντιμετωπίσεις μέχρι να δεις πού θα σταθεροποιηθεί. Mm-hmm. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι τόσο πρόσχερη αυτή η εικόνα όπως αφελώς για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης μας είπε στη Βουλή τον προηγούμενο μήνα ότι θα είναι μια υπόθεση ολίγων μηνών. Διότι βλέπω και η Λαγκάρντ και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο επικεφαλής της ΦΕΔ, της τράπεζας, κεντρικής τράπεζας, μιλούν πια για μονιμότερες πληθωριστικές τάσεις που θα έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Σίγουρα και το 22, είπε η κυρία Λαγκάρντ, η αγορά λέει για πολύ χειρότερα σενάρια. Που ίσως η αγορά ξέρει και καλύτερα. Βρισκόμαστε πάντως μπροστά σε μία, θα έλεγε κανείς, σε έναν τυφώνα, ας το πω έτσι, όπου εκεί πρέπει να πάρεις μέτρα προστασίας. Πόσο θα διαρκέσει δεν ξέρει κανείς. Πόσο το βαρομετρικό χαμηλό, πόσο θα διαρκέσει, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αυτό όμως που είμαστε με βεβαιότητα σε θέση να γνωρίζουμε είναι ότι αν δεν πάρθουν μέτρα από αυτή την καταιγίδα θα πληγούν οι πιο αδύνατοι και οι μικρομεσαίοι. Mm-hmm. Και όταν θα περάσει αυτή η καταιγίδα δεν θα είναι τα πράγματα ίδια για όλους. Γιατί κάποιοι θα έχουν χάσει τις δουλειές τους, θα έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, θα έχουν αποκλειστεί από την οικονομική δραστηριότητα. Έχει ευθύνη λοιπόν η πολιτεία, εφόσον άλλωστε μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι η οικονομία πετάει, ότι πάει καλά. Εφόσον πάει καλά, ας στηρίξει λοιπόν τους αδύναμους, τους μεσαίους, αυτούς που έχουν ανάγκη. Διότι όταν εμείς στην περίοδο των μνημονίων, των σκληρών μνημονίων, δίναμε 800 εκατομμύρια κάθε τέλος του έτους για κοινωνικό μέρισμα, μας έλεγε ότι δίνουμε ψίχουλα. Και προχθές ανακοίνωσε 300. Όχι 800 που δίναμε εμείς και ήταν ψίχουλα. Mm-hmm. Όταν εμείς θεσμοθετήσαμε την 13η σύνταξη 900 τόσα εκατομμύρια και για το επόμενο έτος και για κάθε έτος 1,1 δις, τότε έλεγε επίσης ότι είναι ψίχουλα και ότι κοροϊδεύουμε. Αλλά δεσμεύτηκε ότι δεν θα την καταργήσει αν εκλεγεί. Και με το που εξελέγει την κατήργησε. Και πού πάνε αυτά τα χρήματα τα οποία είχαμε δεσμεύσει στον προϋπολογισμό, όχι στον συνταξιούχο, τον οποίο τον εξαπάτησε προεκλογικά, λέγοντάς του ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ σου έδινε ψίχουλα, αλλά τα πήρε για να τα δώσει σε ιδιωτικά funds, τα οποία θα διαχειριστούν την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, δημιουργώντας τεράστιες τρύπες στον προϋπολογισμό. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Και αυτή την πολιτική Μητσοτάκη την βλέπουν και την πληρώνουν τώρα και οι συμπολίτες μας στην Δυτική Μακεδονία, η οποία θα γίνει μια μαύρη κοιλίδα στο χάρτη εξαιτίας της ανεργίας, εξαιτίας της κοινωνικής περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού. Διότι όταν εμείς είχαμε ένα σχέδιο να πιάσουμε τους στόχους στην εκπομπή διοξιδίων, τους στόχους που είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τις διεθνείς συμφωνίες και να πάμε σε μια διαδικασία πανθρακοποίησης που θα έχει αρχή, μέση και τέλος και κυρίως θα έχει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος εις ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και το μέσο εισόδημα για τους πολίτες της περιοχής. Ήρθε λοιπόν ξαφνικά και μας είπε εγώ είμαι πολύ πιο οικολόγος και πράσινος από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ και να το κάνω το 28, μετά μας είπε το 25, μετά μας είπε το 23. Και τώρα ξαναβάζει μπροστά εργοστάσια, γιατί είμαστε μπροστά στον κίνδυνο να μην έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Και το ξανά έκανε 28 και κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Αυτά είναι ενδείξεις και στοιχεία μιας απίστευτης προχειρότητας και ενός αρεστεχνισμού στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων και ταυτόχρονα είναι και ενδείξεις κινησμού. Διότι δεν μπορείς να αγνοείς το μέλλον και την προοπτική μιας ολόκληρης κοινωνίας, δεν μπορείς να αξιοποιείς και να εργαλειοποιείς έναν στόχο που όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι σε αυτόν. Όλοι είμαστε δεσμευμένοι στην μείωση των εκπομπών, όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκές εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς συνθήκες. Αλλά εδώ πρέπει να μιλήσουμε για απανθρακοποίηση και όχι
για πολυγνητοποίηση που θα μετατραπεί σε αεριοποίηση, δηλαδή σε φυσικό αέριο, σε μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου. Ως μεταβατικό καύσιμο το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ενέργειας, κύριε Πρόεδρε. Με ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Και αυτό το σχέδιο δίκαιης μετάβασης είναι που θα παρουσιάσω, αυτό που αφορά το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, θα παρουσιάσω στους πολίτες της Κοζάνης αύριο το απόγευμα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και της ομιλίας μου στο ΔΑΚ, στο κλειστό γήπεδο της Κοζάνης. Φαίνεται το τέλος της σειράς των επαφών σας η ομιλία. Ένα ερώτημα σχετικά με το θέμα της πολυγνητοποίησης. Κύριος Τζανακόπουλος, χθες στο κανάλι μας, στην εκπομπή CNews, προσέξει ο Θόδωρος Καρυπίδης, είπε ο Πρωθυπουργός βιάζεται να προχωρήσει την απολυγνητοποίηση για να κλείσει deals. Σας ρωτώ, κλείνει deals ο Πρωθυπουργός με ποιους? Είναι βέβαιο ότι αυτή η σπουδή, επαναλαμβάνω, χωρίς σχέδιο, με μια ερασιτεχνική προσέγγιση. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι είπε τρεις φορές διαφορετικές ημερομηνίες σε ό,τι αφορά το στόχο της απολιγνητοποίησης, ας το πούμε έτσι. Είναι φανερό ότι σαν απότερο στόχο είχε ένα παιχνίδι στον χώρο της ενέργειας που αφορά την δημιουργία λιγνητικών μονάδων φυσικού αερίου και ενδεχομένως κάποιον project για ανανεώσιμες πηγές, τα οποία project βεβαίως είναι καλοδεχούμενα, αλλά πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο αφορά τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, όλους όσους μας ακούνε σήμερα, είναι το ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια είναι μια αναγκαιότητα για όλους μας και για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Μην ξεχνάμε τα πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο στην περιοχή. Η Δυτική Μακεδονία έτρωγε το κάρβουνο, ήταν ο μουτζούρης όλης της χώρας για δεκαετίες. Και την αφή, για να μπορεί η χώρα να έχει επάρκεια ενεργειακή και να μπορούμε να έχουμε εμείς ρεύμα στην Αθήνα, στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, τώρα, μετά από 60 χρόνια ανελειπούς προσφοράς κοινωνικής και στήριξης εθνικής, δεν μπορεί αυτή την περιοχή να την πετάξουμε στα σκουπίδια. Άρα χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται στήριξη, χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται δημόσιοι πόροι και ιδιωτικοί, αλλά και δημόσιοι πόροι. Mm-hmm. Αυτό το σχέδιο λοιπόν θα παρουσιάσω εγώ αύριο στην παρουσία μου. Αναμένουμε να το ακούσουμε και να αναμένουμε και την απάντηση στο ερώτημα για το αν η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Πρωθυπουργικής Συμμαχίας και κυβέρνησης είναι μόνο το χρονοδιάγραμμα ή αν υπάρχουν και άλλες διαφορές σχετικά με την απολυγνητοποίηση. Είναι αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω. Δεν είναι το χρονοδιάγραμμα. Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει έτσι, δηλαδή να μην κάνει τίποτα ουσιαστικό για τη στήριξη της περιοχής και να περνάει ο χρόνος, είναι βέβαιο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αλλάξει πολλές φορές το χρονοδιάγραμμα και θα το επεκτείνει. Είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, είναι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, το ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, είναι όλες εκείνες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε η περιοχή να μείνει οικονομικά και κοινωνικά υγιής. Αυτό είναι το κρίσιμο. Γι' αυτό κάποια στιγμή εγώ είχα δηλώσει, νομίζω στη Βουλή, ότι γιατί ο κ. Μητσοτάκης έλεγε είστε εναντίον της απολυγνητοποίησης. Είπα αύριο το πρωί, θέλετε αύριο το πρωί να κλείσουν όλες οι μονάδες. Αν όμως έχουμε εξασφαλίσει τη δυνατότητα της περιοχής να ζήσει, των κατοίκων να έχουν εργασία, να έχουν προοπτική, να έχουν δουλειές, να υπάρχει ευημερία. Αν δεν τα εξασφαλίσεις όλα αυτά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ποιοτική η διαφορά, δεν είναι χρονική η διαφορά. Μάλιστα. Στην πρότασή μας. Ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας μια αναφορά στο ένα εκ των αντικειμένων της αυριανής σας παρουσίας στην περιοχή μας. Είναι στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων εν ώψη του συνεδρίου του Φεβρουαρίου, αν δεν αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος, διεύρυνση, ανασυγκρότηση. Νομίζω ότι είναι επεκφρασμένος ο στόχος και τον έχουμε διακηρύξει. Μας δυσκόλεψε λίγο η πανδημία, είναι αλήθεια, διότι σε μια περίοδο που, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε και ένα κόμμα που έχουμε στήριξη συμφερόντων και δεν είμαστε κόμμα διαπλοκής με οικονομικά ή και εκδοτικά συμφέροντα, άρα
ο πολιτικός μας λόγος επικοινωνείται στους πολίτες μέσα από εκδηλώσεις, την άμεση επαφή, με τον παραδοσιακό τρόπο θα λέει κανείς. Στερηθήκαμε αυτή τη δυνατότητα με τα διαρκή lockdown, με έναν κόσμο που είναι λογικό όταν φοβάται για την υγεία του να μην έχει να μην είναι εύκολο να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τώρα νομίζω σιγά σιγά είχαμε τη δυνατότητα να ξαναπιάσουμε το νήμα. Οι εκδηλώσεις μας τώρα γίνονται με ασφάλεια, παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας, μόνο εμβολιασμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν διαζώσεις να παρακολουθήσουν. Οι άλλοι συμπολίτες μας από το διαδίκτυο ή από όποια μέσα ενημέρωσης τοπικά μας κάνουν την τιμή να αναμεταδώσουν την εκδήλωσή μας. Εν τούτης λοιπόν έχουμε ξαναπιάσει αυτό το νήμα της επαφής με τους πολίτες. Εγώ βρίσκομαι κάθε εβδομάδα σε μια περιοδία έξω από την Αθήνα. Επισκέφτομαι όλες τις πρωτεύουσες περιφερειών αυτό το διάστημα σε ανοιχτές εκδηλώσεις. Προσπαθώ να πιάσω τον παλμό της κοινωνίας και των πολιτών και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα το οποίο πραγματοποιεί ένα ουσιαστικό άνοιγμα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο βεβαίως πρέπει να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του, που θα εκλέξει τα όργανά του, θα καθορίσει τον προγραμματισμό του και πιστεύω ότι θα προχωρήσει και σε μια ουσιαστική και βαθιά ανανέωση στελεχών στις καθοδηγητικές θέσεις, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι θα είναι μια διαδικασία όπου οι παλαιότεροι δεν θα έχουν ρόλο και συνεισφορά στις διεργασίες μας. Είναι μια αναγκαία όμως δημοκρατική διαδικασία που πιστεύω θα μας κάνει πολύ πιο δυνατούς. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τη φιλοξενία. Τα υπόλοιπα αύριο στη δική μας έδρα. Σας ευχαριστώ πολύ για για την ανταπόκριση στην προσπάθειά μας και να ευχηθώ και σε εσάς αλλά και σε όλα τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που είναι χρήσιμος ο ρόλος τους στην ενίσχυση του πλουραλισμού και της δημοκρατίας, να έχουν μια πολύ ουσιαστική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια να κρατηθεί η ενημέρωση των πολιτών σε μια δύσκολη περίοδο, σε ένα επίπεδο έτσι όπως της αξίζει. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.